εις τον ιερόν αυτό χώρο βλέπουμε την πραγματικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτό το οποίο υπάρχει και το οποίο οι περισσότεροι δεν το ερμηνεύουν. Δεν γνωρίζουν γιατί γίνονται αυτά όλα τα οποία έχουμε ως καθημερινή βάση της ζωής μας. Δεν είναι τυχαία αυτά, αδερφοί μου. Δεν είναι τυχαία αυτά, αδερφοί μου. Τα είχαμε επισημάνει και στην περασμένη μας συνάντηση εις το Ιερόν Κήρυγμα, εις την ευλογημένη αυτήν συνάθρηση την οποία έχουμε, και είπαμε ότι όλα αυτά θα γίνουν για να επέλθει η αποστασία πρώτων. Αποστασία την οποία βλέπουμε δυστυχώς καθεκάστην ημέρα ενώπιον μας και η οποία επαπειλεί αυτό το έθνος προς καταστροφή. Αυτά τα παιδιά τα οποία βλέπετε στους δρόμους δεν φταίνε, δεν έχουν καμία ενοχή. Αυτά τα παιδιά τα οποία βλέπετε στους δρόμους, αδερφοί μου, έγιναν με πρόγραμμα του Αντιχρίστου. Ο πρώτος οπαδός του Αντιχρίστου, ο οποίος κατέστρεψε και την Ελλάδα ολόκληρο, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό σε εσάς. Εγώ δεν θα το αναφέρω. Θα αναφέρω τις ενέργειές του και εσείς θα το αντιληφθείτε. Κατήργησε την γλώσσα η οποία ονομάζεται ελληνική γλώσσα. Ήταν ο πρώτος ο οποίος έβαλε το μεγαλύτερο φουρνέλο στα θεμέλια του έθνους. Κατήργησε την ελληνική γλώσσα, η οποία επάλεψε μέσα στους αιώνας, επάλεψε μέσα σε 4 ολοκλήρους αιώνας και βγήκε ανώθευτος από την άλλη πλευρά. Μέσα στα κρυφά σχολιά, κάτω από το πέλμα και την δύναμη και την βαρβαρότητα των αγαρινών, επάλεψε αυτή η γλώσσα και βγήκε ανώθευτος από την άλλη πλευρά. Και ήρθε αυτός ο οποίος δεν υπηρετούσε κανέναν άλλο, είναι μόνο τον Αντίχριστο. Και κατέστρεψε τη γλώσσα την ελληνική, η οποία είναι και εν εκ των 3 σημείων τα οποία ο Αντίχριστος έχει ως βάση για να καταστρέψει και να φανίσει την Ελλάδα. Το πρώτο είναι να φύγει η γλώσσα και να μην ομιλείται η γλώσσα των Ελλήνων. Το δεύτερο είναι να εξαφανιστεί η ιστορία αυτού του έθνους και να μην ακούεται στα σχολεία. Πράγματα τα οποία δεν είναι παραμύθια που σας λέω. Είναι πραγματικότητες. Αλλά ποιος τα βλέπει? Ποιος τα επισημαίνει? Να εξαφανιστεί η ιστορία του ελληνικού έθνους και δεν διδάσκονται τα παιδιά μας ιστορία. Πώς υπάρχουμε ως έθνος αυτή τη στιγμή? Διότι ένα σπίτι για να υπάρχει σημαίνει ότι κάποιος έβαλε θεμέλια. Και το άλλο το οποίο επιζητούν οι εχθροί μας, φανερώς επιζητούν οι εχθροί μας, είναι να εξαλειφθεί η θρησκεία η οποία ενώνει αυτόν τον κόσμο. Το πρώτο το επέτυχε αυτός ο Κύριος, ο οποίος ακόμη έχει τόλμη και ομιλεί, που δεν έπρεπε να μην ομιλεί καθόλου αυτός ο άνθρωπος. Ο λετήρας αυτού του έθνους έπρεπε να μην ομιλεί καθόλου. Μόλις έβαλε το φουρνέλο αυτό, ήρθε δεύτερο φουρνέλο, το οποίο το βλέπετε και αυτό, αλλά ποιος ομιλεί? Η κατάργηση, λέγει, τη στολή των παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο, η ποδιά. Και εξυφανίστηκε. Μα τούτο το έθνος για να ζήσει σημαίνει ότι επέρασε από αυτά. Όχι, λέγει, τώρα είναι νέα εποχή. Είναι νέα εποχή τώρα.
Έφυγε λοιπόν διάκινο το σεμνό το φόρεμα που φορούσε η αγνή κόρη, η Ελληνίδα κόρη. Έφυγε εκείνο το πηλίκιο από το κεφαλάκι των παιδιών μας και η στολή την οποία βλέπαμε και χαιρόμεθα. Παρουσίασαν την επομένη ημέρα τα παιδιά μας γυμνά στα σχολεία, μαζί αγόρια και κορίτσια. Πυρίτιδα και αναμένο σπίρτο και κάθισαν το γυμνό το κοριτσάκι κοντά στο αγοράκι το οποίο φλέγεται από ειδονές και πειρασμούς. Αποτελέσματα. Καταστροφή της νεότητος. Νέα εποχή. Εξελιγμένη εποχή. Δεν θα μείνουμε καθυστερημένοι. Και ήρθε και αυτό και σάρωσε το ένα από μήνα οικοδόμημα του ελληνικού έθνους. Και φτάσαμε σήμερα εις αυτά τα οποία βλέπουμε. Σημαίες ελληνικές να κατακύονται στους δρόμους. Θρανία τα οποία είναι προορισμένα για να μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά μας, να σύρονται στους δρόμους και να χορεύουν πάνω τα παιδιά. Βομολογίες και σχρολογίες από εκείνες τις οποίες δεν ήκουσε κανένας. Να κατακαίουν την περιουσία του κόσμου. Να αναστατώνουν τα σύμπαντα. Οι μεν να επιμένουν ότι αυτό θα γίνει, οι δε να επιμένουν αυτό δεν θα γίνει. Και το αποτέλεσμα είναι να κλαίουμε καθεκά στην ημέρα για το κατάντημα που εφτάσαμε. Καιρός του Αντιχρίστου. Για να έρθει όμως ο Αντίχριστος φωνάζει το Ευαγγέλιο του Θεού, ο Λόγος του Θεού. Εάν μη έρθει η αποστασία πρώτον, ούκε έρχεται ο Υιός της απολίας. Αποστασία φοβερά. Η οποία φοβερά αποστασία ολοκληρώνεται σε σχέδιο του Αντιχρίστου, το οποίο ονομάζεται έξυπνη κάρτα. Έξυπνη κάρτα. Τι σημαίνει έξυπνη κάρτα? Είναι αυτό το οποίο σημαίνει να είσαι υπό το κράτος και την ισχύν του Αντιχρίστου. Αυτό σημαίνει έξυπνη κάρτα. Και αφού έρθει αυτή η έξυπνη κάρτα, μετά θα φύγει αυτή και θα έρθει το σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο. Και έτσι θα ολοκληρωθεί πέρα για πέρα ο λόγος του Ευαγγελίου που δεν παρέρχεται, λέγει, «Ιώτα εν ημία κεραία». Τίποτε δεν θα φύγει, λέγει, από αυτά τα οποία είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Και έχουμε να επισημάνουμε ως συμπλήρωμα του περασμένου κηρύγματος ότι το απόρριτο εκείνο κτίριο στην Ιταλία χωρίς παράθυρα. Έχει ένα φοβερό κτίριο στην Ιταλία, στη Ρώμη, χωρίς παράθυρα, περιτριγυρισμένο από αγκαθωτό σειρμάτινο πλέγμα, φρουρούμενο από στρατονόμους ασφαλείας και οχυρωμένο με μπετόν αρμέ, στο οποίο μούχθησαν πολλούς μήνες για να το χτίσουν και να το παρουσιάσουν οι οπαδοί του Αντιχρίστου. Στο εσωτερικό του κτηρίου αυτού υπάρχουν πανίσχυροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μεγέθους ενός δωματίου. Βουίζουν και θορυβούν καθώς τα μηχανήματα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που φαίνονται σαν να έβγαιναν κατευθείαν από κάποιο φουτουριστικό φιλμ επιστημονικής φαντασίας, καταγράφουν τα τρέχοντα γεγονότα σε ολόκληρο την υφήλιο.
σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη Γερμανία υπάρχει άλλο το οποίο ακριβώς συμπληρώνει αυτό το κτίριο στην Ιταλία. Και τέλος υπάρχει στην Αμερική ένα άλλο κτίριο το οποίο συμπληρώνει τα δύο αυτά. Για να συμπληρώσουμε και το τελευταίο, το φοβερό, το οποίο υπάρχει στο Βέλγιο, στα Βρυξέλλες, το οποίο είναι, ας πούμε, η καρδιά του Αντιχρίστου. Δεν θα είμαι θα πλέον ελεύθεροι, αδερφοί μου. Είμαι μόνον εκείνοι οι οποίοι θα γνωρίζουν κάτι, διότι όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει τίποτε. Βρέθηκα σήμερα κάπου και μίλησα λίγα λόγια, τα οποία αντελήφθηκα ότι ουδής εξ αυτών εγνώριζε τίποτε. Αντελήφθηκα ότι υπήρχε φοβερά άγνοια. Βέβαια, εκείνα τα οποία με εξίωσε ο Πανάγαθος Θεός και μίλησα ήταν αρκετά, αλλά αυτός ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτε από ό,τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη του. Ο αμερικανικός λαός, από εκεί που βγαίνουν όλα αυτά και τα οποία διευθύνει ο Αντίχριστος, τα κέντρα αυτά τα οποία διακλαδώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, αυτός ο λαός της Αμερικής και όλοι οι λαοί του κόσμου πρόκειται να εισέλθουν σε μια σατανική περίοδο αίματος. Εις μια περίοδο τρόμου. Εις μια περίοδο χάους και δουλείας. Χωρίς προηγούμενο στην ανθρωπίνη ιστορία του κόσμου. Άλλη τέτοια εποχή δεν υπήρξε επάνω στον πλανήτη της Γης. Αλλά και ακόμη πιο χειρότερο, η τεραστία πλειοψηφία των ανθρώπων είναι εντελώς ανέτοιμη. Έχει άγνοια φοβεράν. Δι' αυτό πρόκειται να έρθουν και απροετοίμαστοι. Όλη η κοινωνία να έρθει απροετοίμαστη, όλος ο κόσμος να έρθει απροετοίμαστη για να αντιμετωπίσουν αυτό το ξαφνικό το οποίο θα πέσει επάνω τους. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού μιλούμε αυτά τα λίγα λόγια, όσα μπορούμε να πούμε. Μιλήσαμε και άλλοτε στα περασμένα χρόνια από τα ίδια θέματα, που μιλήσαμε πράγματα τα οποία ο κόσμος τότε δεν είχε υπόψη του καθόλου. Πέρασαν τα χρόνια και φτάσαμε σε αυτά τα οποία είπαμε τότε και τώρα ομιλούμε άλλα λόγια τα οποία θα φτάσουμε με τη βοήθεια του Θεού να τα αντιμετωπίσουμε. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ακούεται ένα σύνθημα το οποίο καθεκάστην ημέρα το ακούμε. Για το καλό της ανθρωπότητας, για το καλό του ατόμου, για την ευτυχία του ανθρώπου, για την καλή ζωή του ανθρώπου, για να μην δυστυχεί ο άνθρωπος. Όλα αυτά τα συνθήματα, αδερφοί μου, είναι συνθήματα τόσο απατηλά, τόσο ψεύτικα, και όλος ο κόσμος αυτός ο οποίος βρίσκεται στην αρχή θα πληροφορεί αυτών των λαών ότι τούτα μην τα φοβάστε, είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Είναι για την ευτυχία του ατόμου. Είναι για να μην δυσκολεύεται ο άνθρωπος. Και όλα αυτά τα συνθήματα πιπιλίζουν και μπαίνουν μέσα στο μυαλό του καθενός και σου λέει, καλό είναι, πολύ καλό αυτό το οποίο κάνουν. Καλό, πηγαίνεις γρήγορα, τελειώνεις τις δουλειές σου και φεύγεις. Δεν καθυστερείς. Ένα παράξενο πράγμα όμως, αντί να γίνεται αυτό, γίνεται το αντίστροφο. Εδώ είναι ότι φωνάζουν αυτοί ότι είναι για το καλό, αντά είναι για το κακό.
και τα παρουσιάζει αυτά ο Θεός για να δει ο κόσμος να ξυπνήσει, αλλά δυστυχώς αυτός ο κόσμος κοιμάται όρθιος. Ενώ περπατά στον δρόμο τον βλέπει να είναι ανοιχτά τα μάτια του, να τρέχει για άλλα πρόσκαιρα και μάταια, δεν τον ενδιαφέρει όμως το τι έρχεται πάνω στην ανθρωπότητα, πάνω στην γη. Και έχουμε αμέσως να παρατηρήσουμε ότι για να ευτυχήσει ο λαός οι ιδέες πρέπει να αναδομηθούν. Για να ευτυχήσει αυτός ο λαός, λέγουν τούτοι, τους ακούεται κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα ακούεται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να φύγουν όλα αυτά, λέγει, να έρθουν άλλα νέα. Οι νόμοι πρέπει να μεταβληθούν, αλλάζουν καθεκά στην ημέρα νόμους, κάθονται μέσα σε εκείνο το κοινοβούλιο και ως όταν ξημερώσει η μέρα βάζουν νόμους. Η ηθική πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξει η ηθική. Είναι λόγος αυτός να το λέγουν. Να αλλάξει η ηθική ζωή του ανθρώπου. Και το αποτέλεσμα είναι να εφευρίσκουν χάπια, να τα πίνουν, για να αμαρτάνουν περισσότερο. Να γίνουν δηλαδή άνθρωποι ζώα. Να αποκτηνωθεί ο άνθρωπος. Θα έρθει η στιγμή που όπως το πίνεις θα μείνεις στον τόπο. Από την υπέρταση, από το καρδιοπάθειες, από τις τυφάχες, από το ζάχαρο, από όσοι πάσχουν από αυτά και τα πιούνε, θα πάνε στην άλλον κόσμο. Και εκείνο το οποίο θα ευτυχήσουν θα είναι αυτοί οι οποίοι θα φωνάζουν ότι να έρθουν να κάνουν την κηδεία, να έρθουν να κάνουν την κηδεία και θα τρέχουν τα κοράκια. Και τότε θα είναι να γελάω διάολος. Τότε θα γελάω διάολος. Αλλά πώς μετεδόθηκε αυτό, το να αλλάξει η ηθική, πώς μετεδόθηκε σε όλο τον κόσμο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Αμέσως, όρμησαν οι άνθρωποι, απεκτηνώθησαν οι άνθρωποι, έγινα σάρκα, σάρκα, σάρκα. Αυτό το σάρκα είναι εκείνο το οποίο έφερε τον όλεθρον της ανθρωπότητος, που δεν έμεινε πάνω στη γη μόνο 8 ψυχές. Αυτή η σάρκα. Αυτό το σαρκείο, αυτό το οποίο ο άνθρωπος σήμερα λατρεύει σαν Θεόν, δεν βλέπει άλλον κόσμο, δεν βλέπει πνευματικό κόσμο, βλέπει σάρκα. Και εκείνα τα οποία βλέπουμε, να θυμίστε όταν έλεγα από τον Ιερό Άμβονα ότι γεγόνας είναι άντρες, γυναίκες και γυναίκες άντρες. Είδατε τώρα τη μόδα ότι βγήκε να φορούν οι άντρες φούστες? Το είδατε? Το είδατε? Μάλιστα. Και ύστερα από λίγο, προχθές τους έβαλα σκουλαρίκια. Τώρα θα τους βάλω φούστες και μετά θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Δεν είναι για γέλια, είναι για να κλαίμε. Να κλαίμε, να θρυνούμε. Διότι είναι τα παιδιά σας στον δρόμο. Γιατί να γελάσεις αύριο το παιδί σου όταν το δεις και έρθει στο σπίτι με τη φούστα, τι θα του πεις? Τους οποίες είσαι καθυστερημένοι. Τώρα άλλαξε ο κόσμος. Άλλαξε η ηθική. Η ηθική πρέπει να αλλάξει. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν όλα. Ναι, τα πάντα πρέπει να καταστραφούν, εφόσον τα πάντα πρέπει να ξαναφτιαχτούν. Αυτά τα συνθήματα ακούμε, αδερφοί μου, καθημέρα. Νέος πολιτισμός, νέα εποχή, μεταβολή των προτύπων, νέον τρόπο σκέψεως. Ο κόσμος πρέπει να επαναφευρεθεί, να ξαναακαλυφθεί, μια νέα θεμελίωση των πολιτικών νοημάτων, ένα νέο συμβόλαιο, μια Καινή Διαθήκη. Έρχονται και βάζουν και την Καινή Διαθήκη, δηλαδή Καινή Διαθήκη του Αντιχρίστου, όχι του Χριστού μας. Αυτές οι αλλαγές είναι αναγκαίες, όπως μας υπενθυμίζουν κάθε ημέρα εκείνοι οι οποίοι διευθύνουν την διάνοια του κόσμου. Είναι αναγκαίες για να δοθεί λύση στο κρίσιμο πρόβλημα της λαθρομεταναστεύσεως. Βρέθηκε ένα άλλο πράγμα στον τόπο. Ληστείες, λαθρομετανάστευσης, φόνη. Νέα, τα οποία ανακαλύπτονται, διανασκεπάσουν αυτά τα νοήματα τα οποία ακριβώς δίδουν στην ακοή του κόσμου.
πρέπει να εξαφανίσουμε την οπλοκατοχή. Ο κόσμος λέγει γέμισε με όπλα, πρέπει να τα μαζέψουμε. Πώς θα τα μαζέψουμε? Πρέπει να τα ρίξουμε για να τα βρούμε. Να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Δεν τα ακούτε κάθε μέρα αυτά? Πώς θα βρούμε τους φοροφυγάδες? Πρέπει να τους ελέγχουμε. Να αντιμετωπιστεί η εσωτερική τρομοκρατία. Συνθήματα, φοβερά συνθήματα, τα οποία επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός να πιάσουν όλη την ανθρωπότητα. Ο κόσμος να τρέμει όπως τρέμουμε αυτή τη στιγμή. Ποιος από εσάς κοιμάται και δεν κλείνει 3 και 4 φορές την πόρτα του, το παράθυρό του? Ποιος είναι αυτός? Έχει κανέναν από εμάς αυτή τη στιγμή που κοιμάται όπως κοιμόταν πριν 15-20 χρόνια? Τώρα πάει να κοιμηθείς και λες, αν έρθει ο Αλβανός και μπει μέσα και με σφάξει, τι θα κάνω? Αν έρθει ο Ρουμπάνος από πάνω που ανεβαίνει σαν τη γάτα που ανεβαίνει πάνω στο δέντρο, τσακ τσακ τσακ, και ανεβαίνει πάνω και βγαίνει στον 8ο όροφο, στον 10ο όροφο και κατεβαίνει χωρίς να τον αντιληφθείς, τι θα κάνω? Αν έρθει ο Βούλγαρος από πάνω, αν έρθει η μαφία από τη Ρωσία, τι θα κάνω? Και βλέπετε ότι ετρομοκρατήθηκε ολόκληρη η Ελλάδα χωρίς πόλεμο. Δεν υπάρχει πόλεμος. Και όμως ο κόσμος φοβάται και σου λέει, μήπως με σκοτώσει, μήπως με ανοίξει το σπίτι, μήπως πάω και το βρω ανοιχτό το σπίτι, μήπως μπει την ώρα που κοιμούμε. Όλα αυτά είναι η αποστασία μας από το Θεό. Τα επέτρεψε ο Θεός. Θα φεύγει ο άνθρωπος, λέγει, μηδενός καταδιώκοντος αυτόν. Έτσι. Όταν φύγετε από κοντά μου, λέγει, θα το βάζετε στα πόδια και να νομίζετε ότι σας κατατρέχουν, ενώ δεν θα έχει κανέναν πίσω σας. Όλα αυτά τα είπε ο Θεός μας, αδερφοί μου, ποιος όμως τα έχει υπόψη? Να καταπολεμηθεί η πορνεία. Πορνεία. Το βλέπετε τι γίνεται. Όταν 8.500 παιδιά οδηγούνται στην πορνεία μέσα στα μεγαλύτερα ξενοδοχεία των Αθηνών από ηλικίας 5 ετών μέχρι 12, από εκεί θα καταλάβετε εις τι σημείο έχει αλλαγή η ηθική. Να αλλάξει η ηθική. Σας είπα προηγουμένως ότι τα παιδιά μας κάθονται μέσα στα θρανία και κάθεται γυμνό το κοριτσάκι κοντά στο αγοράκι για να παρακολουθήσει μάθημα. Ποιο μάθημα θα παρακολουθήσει? Αυτό που λέγει εκείνος εκεί πάνω ή αυτό που είναι δίπλα του? Αντί να βγάλουμε ένα επιστήμονες ύστερα από αυτήν όλη την κατάσταση, βγάζουμε τούβλα και χτίζεται η Ελλάδα με τα τούβλα. Μα δεν έμεινε μυαλό στο παιδάκι? Πώς θα μείνει μυαλό όταν αυτή τη στιγμή του παρουσιάζει μπροστά του μία γυμνή κόρη, στο άνθος της ηλικίας της εκείνη, στο άνθος της ηλικίας του το παιδί? Ποιος είναι εκείνος άραγες που θα βρεθεί να πιάσει αυτά τα ενία και να τα ταράξει και να πει έως εδώ τα πράγματα, από εδώ και πέρα αλλάζω? Δεν θα τον πούμε, καθυστερημένος είναι, μας κάνει κατηχητικό αυτός. Θυμηθείτε εκείνον τον Παπαθημερίνη, βγήκε να βάλει λίγο να πάνε να κοιμηθούν νωρίτερα το βράδυ και αμέσως είπα, θα μας κάνει και κατηχητικό, θα μας κάνει κατηχητόπουλα. Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή εχάλασε ο κόσμος, ήρθε η αποστασία. Εφόσον ήρθε η αποστασία, πρέπει να περιμένουμε και την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Πρέπει, λέγει, να βρεθούν οι κακοπληρωτές, οι πατεράδες που δεν πληρώνουν διατροφή για τα παιδιά τους. Να τους έβρουμε και αυτούς. Και πραγματικά κάθεται ο καθένας και σου λέει, γιατί να γίνεται αυτό? Πρέπει να επισημανθούν που είναι αυτοί, να πληρώσουν. Για να σωθεί η μητέρα γη από την καταστροφή. Βλέπετε ότι και η γη με αυτά τα φάρμακα παρουσίασε τους λεγόμενους υπερασπιστάς οικολόγους. Παρουσιάστησαν και αυτοί. Καλό είναι, αλλά τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Για να προστατευτούν τα ζωικά είδη που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Πρέπει να προσέξουμε, λέγει, να φυλάξουμε αυτά τα οποία έχουν εξαφανιστεί, τα ζώα. Και μετρούν πόσοι λύκοι υπάρχουν στην Ελλάδα, μετρούν πόσες αρκούδες υπάρχουν και πάνε να εξαφανιστούν, μετρούν πόσοι λαγοί υπάρχουν και πόσα περδίκια.
όλα τα έχουν καταμετρήσει, πόσοι φασιανοί ενδιαφέρονται για αυτά, δεν ενδιαφέρονται για την ψυχή η οποία είναι αθάνατος, ενδιαφέρονται για την διατήρηση της φύσεως. Καλό είναι αυτό, πολύ καλό, το κάνουν, μακάρι να προσπαθήσουν να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, πλην όμως όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία εμπνέουν εις τον άνθρωπο, βάλουν εις τον άνθρωπο φόβον, ούτως ώστε μετά όταν έρθει η κάρτα αυτή έξυπνη να σου λέγει με αυτή θα ζήσουμε. Να δεχθεί δηλαδή ο κόσμος όλη αυτή την προετοιμασία την οποία ο Αντίχριστος προετοιμάζει για την ανθρωπότητα. Να σταματήσει η εγκληματικότητα, σου λέγει, εις τους δρόμους. Να παρακολουθούνται και να ελέγχονται οι πολιτοφυλακές. Να παρεμποδίζονται οι εθνικές εκαθαρίσεις. Να σταματήσουν οι διαμάχες και οι αντεκλήσεις μεταξύ φυλών και εθνών. Παράδειγμα Ελλάδος-Τουρκίας, αδερφοί μας οι Τούρκοι, μέσα στο πρόγραμμα του Αντιχρίστου και αυτό. Να μην υπάρχουν όρια, σύνορα, για να τερματιστούν τα εγκλήματα του μίσους και της μυσαλλοδοξίας και να επεκταθούν τα ευεργετήματα της ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως σε ολόκληρο τον κόσμο, να κατοχυρωθούν οι μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής προνοίας, να βελτιωθεί η δημόσια εκπαίδευση. Πόσον έχει βελτιωθεί αυτή η δημόσια εκπαίδευση, την βλέπουμε. Τα παιδιά μας πόσον βελτιώθησαν. Είναι αυτό το οποίο σας έλεγα και άλλοτε, μου έτυχε να έρθει ένα παιδάκι από αυτά τα οποία τελειώνουν το λύκειο, δηλαδή την πρώτη μόρφωση από το δημοτικό, ερχόμεθα εις την άλλη μόρφωση, αυτήν η οποία ονομάζεται μέση παιδεία. Και ήρθε, του λέγω, τι ταξινή είσαι, είμαι, λέγει, τελειόφυτος του λυκείου. Διάβασε μου, λέγω, τον προημιακό. Ούτε μία λέξη σωστή δεν είπε. Άσε που επήγαινε όπως πηγαίνει ένας αγράμματος τελείως και δεν μπορούσε να πει τις λέξεις. Λέγω, Θεέ μου, πού είναι η Ελλάδα. Πού επήγαινε η μητέρα της μορφώσεως ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Προσέξτε, υπάρχει μια προτεσταντική εκκλησία η οποία δρά φοβερά στην Ελλάδα αυτές τις μέρες που είμαστε. Και έβαλαν τον σταθμό αυτόν ακριβώς δίπλα από τον σταθμό τον οποίο έχει ο δεσπότης στον Πειραιά. Και εκεί που πάει να τον ανοίξεις, πέφτεις, αντί να πέσεις σε εκείνον τον σταθμό, πέφτεις σε αυτόν τον προτεσταντών, οι οποίοι κάνουν φοβερών ολεθρών εις τα ψυχά των πιστών. Προσέξτε αυτήν την παγίδα του Αντιχρίστου, διότι πολλοίς κόσμος πέφτει στην παγίδα αυτών των ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται την Εκκλησία, αρνούνται τα μυστήρια της Εκκλησίας, την ιεροσύνη, την Θεία Κοινωνία, το βάπτισμα, την εξομολόγηση, τα συνόδους και ό,τι υπάρχει στην Εκκλησία μας. Δεν ομιλούν ποτέ περί των μυστηρίων της Εκκλησίας, ομιλούν δια των Χριστών, ομιλούν δια την Αγία Γραφή, αυτό είναι το στερεότοπο που υπάρχει. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τους φωτίζει και προφητεύουν. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καλούν όλους εκείνους οι οποίοι θα πέσουν στα δίχτυά τους και να τους λέγουν ότι δεν είσαι βαπτισμένος. Εδώ η Αγία Γραφή λέει ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Πρέπει να πιστεύσεις, του λέγει, και πρώτα να βαπτιστείς. Εσύ μωρό, μικρό, αθώο, άλαλο, άμυαλο, ό,τι σου κάναν το εδέχτηκες. Το λοιπόν πρέπει να βαπτιστείς, διότι αυτό δεν είναι βάπτισμα. Και το ακούν οι άνθρωποι, οι αδαείς, οι άνθρωποι οι οποίοι πλειστάκες ακούν και λόγω Θεού δεν μπαίνει μέσα τους.
ο λόγος του Θεού. Και σου λέγει δεν είμαι βαπτισμένος. Αρνείται στο πει και φύ, αρνείται τη βάπτιση και πηγαίνει στους Προτεστάντες και τον βάζουν μέσα σε μια δεξαμενή και τον βγάζουν. Στο όνομα ποιου τον βαπτίζουν και τι όνομα του δίδουν δεν το μάθαμε ακόμα. Ποιο τον βαπτίζει δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Ένας από εκεί γίνεται ιερεύς αμέσως, είναι ο ιερεύς ο οποίος κάνει τη βάπτιση και έπειτα ο άνθρωπος αυτός εξέρχεται και λέγει τώρα εσώθηκα, λέγει, ως τώρα δεν ήμουν σωσμένος. Απροσέξομαι όλα αυτά αδερφοί μου, διότι είναι πράγματα τα οποία είναι μεταξύ των κοινωνικών προβλημάτων της κοινωνίας. Η Εκκλησία ανησυχεί, η Εκκλησία προειδοποιεί, η Εκκλησία παρακαλεί, η Εκκλησία κηρύθει, έχει κηρύγματα, πλην όμως ο άνθρωπος αντί να έρθει στον Χριστό πηγαίνει εις τον Αντίχριστό. Είναι αυτό το οποίο υπήρχε, αν ενθυμίστε με εκείνη την περίπτωση, είναι στα Καλύβια, που υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος απέθανε ο Θεός να τον αναπαύσει και έλεγε ότι ήταν ιερεύς ενώ δεν ήταν, και εκεί έτρεχε όλη η Ελλάδα, έκοβεν αποστάσεις ολόκληρες, εγέμιζαν πούλμαν ολόκληρα και πήγαιναν εκεί να τους σταυρώσει και να τους πει, και να τους πει ότι έχεις μάγια, σου τα έκαναν από μέσα στο σπίτι σου, και να φεύγει εκεί ο άνθρωπος αναστατωμένος να πηγαίνει στο σπίτι να τσακώνεται με το σπίτι του ότι του κάνανε μάγια. Αυτά είναι σημεία κοινωνικά. Για να φύγουμε από εδώ και να φτάσουμε εις ολόκληρον την ανθρωπότητα, παγκόσμιον κοινωνία. Η μεγάλη λύση σε όλων αυτών των προβλημάτων έρχεται εις το σχέδιο Lucid. Αυτό το οποίο είπαμε ότι μεταφράζεται εις μίαν παγκόσμιον βιομετρικήν κάρταν ταυτότητος, η οποία περιέχει ολοκληρωμένα μικροκυκλώματα, μικροτσίπ επάνω, για κάθε παιδί που γεννιέται στον πλανήτη της Γης και πρέπει να ελέγχεται όλη η ανθρωπότης και αυτά τα παιδιά τα οποία γεννιούνται, και πρέπει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται ακόμη από την στιγμή που γεννιούνται στον κόσμο, όχι μόνο οι μεγάλοι αλλά και αυτά τα βρέφη μόλις γεννηθούν. Αυτό το σύστημα το οποίο έρχεται να γεννηθεί στην ανθρωπότητα, παγκόσμιο σύστημα ανθρωπίνου ελέγχου, δεν είναι τίποτε άλλο ημιμόνο το σύνθημα του Αντιχρίστου, του θηρίου της Αποκαλύψεως με τον αριθμό 666. Είναι αυτό το οποίο προφητεύει η Αποκάλυψη. Δεν υπάρχει τίποτε να φοβόμαστε από την ικανότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστού να καταστεί ένας μεταγενέστερος Βάλ, εκεί που πήγαιναν όλοι και θυσίαζαν και βρέθηκε μόνο ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος ανέβασε εκείνους τους προφήτες του Βάλ επάνω στο Καρμήλιον όρος και τους κατέσφαξε. Αυτό το σύστημα είναι ένας νέος θεός, ένας μεγάλος αδελφός, έτσι το λέγω, η εμφάνιση του μεγάλου αδελφού, του Αντιχρίστου, αυτός ο οποίος θα έρθει όλα αυτά τα αναστατωμένα πράγματα της κοινωνίας ολοκλήρου της ανθρωπότητος να τα φέρει εις την ευθεία οδόν. Θα μπορούσαμε, αν δεν αντισταθούμε, να γίνουμε πρώτα οι λάτρεις και τελευταία τα θύματα αυτού του σχεδίου το οποίο εμφανίζεται τώρα εις αυτόν τον κόσμο. Η αλήθεια από τον κόσμο σκεπάζεται με μεθοδικότητα. Δεν
αποκαλύπτεται η αλήθεια. Αποκαλύπτεται μόνο ένα πράγμα, το ψεύδος. Δεν λέγουν στον κόσμο το τι θα συμβεί. Λέγουν άλλα από εκείνα τα οποία είναι πραγματικότης. Φοβούνται την σκληρή αλήθεια και κλείνουν τα μάτια μπροστά σε αυτήν η οποία ονομάζεται μέγα ψεύδος. Ενεργούν και συμπεριφέρονται όπως η στρουθοκάμιλος, η οποία όταν κινδυνεύει τρέχει και όταν δει ότι δεν υπάρχει τόπος να κρυβεί βάζει το κεφάλι της μέσα στην άμμο και νομίζει ότι εκρύφτηκε. Ολόκληρο το σώμα της δε είναι κάμιλος. Το κεφάλι της είναι από τα ορνηθοειδή και δι' αυτό ονομάστη στρούθοκάμιλος. Αυτό το ζώο, αυτό το πτηνό, αν το πούμε ζώο δεν είναι, είναι πτηνό, αυτό το πτηνό είναι, έχει το ιδίωμα όταν κινδυνεύει να τρέχει για να κρύψει το κεφάλι. Και αυτό παθαίνουν όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι πληροφορούν τον κόσμο. Κρύβουν το κεφάλι τους και νομίζουν ότι δεν φαίνεται το σώμα τους. Λέγουν αυτά τα λόγια και νομίζουν ότι όλοι θα τα χάψουν. Δεν τα χάβουν όλοι. Εκείνοι οι οποίοι δεν θα υποταχθούν όμως, να έχουμε υπόψη μας ότι θα καταδιωχθούν φοβερά. Αυτό είναι το δείγμα της δειλίας που εγκυμονεί την προδοσία. Δεν θα ήταν ωστόσο καλύτερα να ξέρουμε την αλήθεια, όσο μικρή και σκληρή κι αν είναι? Δεν πρέπει να γνωρίζουμε τι μας περιμένει, όσο κι αν είναι σκληρό αυτό το οποίο θα έρθει επάνω μας? Δεν πρέπει να επισημάνουμε τους επερχομένους κινδύνους και να προετοιμαστούμε για το χειρότερο? Αυτό πρέπει να γίνει, αδερφοί μου. Έχουμε την τάση να κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά σε μια οδυνηρή αλήθεια. Εκείνα τα οποία είναι αληθινά να λέγουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Να ακούμε ευχάριστα το τραγούδι και τις σιρήνες και τα άλλα τα οποία βάζει ο διάβολος μέχρι ότου να μας μεταμορφώσει σε θηρία, όπως και έχουμε γίνει. Ο σημερινός άνθρωπος δεν έχει ίχνος από το Ευαγγέλιο εις τη ζωή του. Μπορούμε να βλέπουμε τον κόσμο, τον δικό μας τον κόσμο, μιλούμε για την Ελλάδα τώρα αυτή τη στιγμή, μιλούμε για τον κόσμο ο οποίος όταν έρθουν μεγάλες ημέρες της θρησκείας μας και της πίστεώς μας και της εκκλησίας μας, σας μεταφέρω εις τας ημέρας της Αναστάσεως, θα δούμε σχεδόν ολόκληρον τον κόσμο που υπάρχει στην Ελλάδα να τρέχει την ημέρα της Αναστάσεως για να ακούσει τον Χριστός Ανέστη και να φύγει όμως. Δεν είναι ζωή όμως αυτή η χριστιανική. Χριστιανική ζωή δεν είναι να τρέχεις να ανάβεις την λαμπάδα σου την ημέρα της Αναστάσεως, να ακούεις τον Χριστός Ανέστη και να απέρχεσαι ως τον επόμενο χρόνο. Δεν είναι αυτή η χριστιανική ζωή. Αυτός ο ρόλος των σοφών που εμπλέκονται σε μια μεγάλη επίπονη μάχη για την ελευθερία του ανθρώπου είναι αυτοί οι οποίοι ετοιμάζουν τον ούλεθρο της ανθρωπότητος. Είμεθα όμως και εμείς έτοιμοι αυτή τη στιγμή να συμπεριληφθούμε, περιληφθούμε μεταξύ αυτών εις το πλήθος των δειλών εκείνων, έχοντας τα μάτια να μην βλέπουν και τα αυτιά να μην ακούν και τα γεγονότα που τόσο αφορούν την υγιεινή σωτηρία μας εις αυτόν τον κόσμο, να συμπεριληφθούν όλα αυτά μέσα στη ζωή μας. Πρέπει να σιωπήσουμε, πρέπει να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε? Τα ερωτήματα αυτά είναι μεγάλα. Όσον αφορά εκείνα τα οποία έρχονται καθεκά στην ημέρα και αποκαλύπτουν την μπροστά μας, πρέπει να είναι μια πίστη ακράδαντος και ακλόνητος στον Θεό, διότι χωρίς τον Θεό δεν θα μπορέσουμε να υπάρξουμε. Εάν αποχωριστούμε τον Χριστό μας, τότε έχουμε να αποχωριστεί από την αιωνιότητα, αδερφοί μου. Αυτή η χωάνη η οποία θα καταπκεί ολόκληρον την ανθρωπότητα είναι εκείνο το οποίο μας απειλεί καθεκά στην ημέρα.
σωθούν μόνον όσοι έχουν τον φόβο του Θεού, όσοι πιστεύουν στον Θεό. Το σύστημα του θηρίου υποχρεώνει κάθε άνθρωπο επάνω στον πλανήτη της Γη να προμηθευτεί μια υψηλής τεχνολογίας έξυπνη κάρτα επισήμανση της ταυτότητος, η οποία αποκαλείται παγκόσμια βιομετρική κάρτα. Αυτή η κάρτα εξακριβώσεως της ταυτότητος θα παραχωρήσει τελικά τη θέση της στο εμφυτεύσιμο. Θα εμφυτεύσουν πλέον στο χέρι του ανθρώπου βιοτσίπ, ένας ηλεκτρονικός ζουρλομανδίας, όπως τον περιγράφει ο συγγραφέας στο βιβλίο του, ο οποίος θα επιτρέπει στην νεοεποχική γεστάπο της νέας παγκοσμίου τάξεως να παρακολουθεί και να ελέγχει κάθε άνθρωπο επάνω στην Γη. Η δραστηριότητα μας, ό,τι κάνουμε, όπου κινηθούμε, θα παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο. Θα παρακολουθούνται 7 ημέρες την εβδομάδα από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της Γκεστάπο, οι οποίες είναι εις όλο τον κόσμο και το περισσότερο της Αμερικής, η οποία Αμερική θα συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες και να τις μεταδίδει στα άλλα κέντρα όλου του κόσμου, όπου και αν υπάρχουν. Θα συμπεριληφθούν μέσα σε αυτήν την δραστηριότητα πλέον του Αντιχρίστου το μάτι του μεγάλου αδελφού, η διεφθαρμένη αυτή ύπαρξης, και όλα αυτά σε τρεις μεγάλους κατασκοπευτικούς οργανισμούς: την διαβόητη CIA της Αμερικής, της KGB της Ρωσίας, την διαβόητη Βρετανική Intelligence Service και τέλος η αιματοβαμμένη αυτή οργάνωση, η οποία γέμει από φόνους και ονομάζεται Μοσάντ του Ισραήλ, των Εβραίων. Αυτή θα είναι το αποκορύφωμα. Να πάνω από όλα αυτά τα οποία είπαμε, επικεφαλής θα είναι αυτή η οργάνωση των Εβραίων, η οποία παρακολουθεί τα πάντα εις όλων των κόσμων, δια να γίνουν αυτοί κυρίαρχοι, λέγει, ολοκλήρου της γης. Η προσωπική μας ζωή, η ελευθερία μας θα εξαφανιστεί. Η ηλεκτρονική παγκόσμια βιομετρική κάρτα ταυτότητος εγγυάται τον έλεγχο και την παρακολούθηση, λέγει, κάθε ανθρώπου. Αυτή η κάρτα. Η κάρτα αυτή θα περιέχει διαγράμματα ή δείγματα του ατομικού γονοτύπου DNA. Τι είναι αυτό το DNA? Το προσέξουμε σιγά για να δούμε τι είναι. Αυτό είναι μια εφεύρεση στην οποία ευρήκε ο άνθρωπος και γνωρίζει αυτή τη στιγμή εάν ένα παιδί το οποίο γέννησες είναι το παιδί δικό σου ή όχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος απέθανε, εάν είναι ο άνθρωπος αυτός όντως που είναι αποθαμένος, διότι μετά από τον θάνατο του ανθρώπου λιώνει το σώμα και δεν μπορεί να τον καταλάβεις, φεύγει, μένει σχεδόν ο σκελετός ή κάτι το οποίο τέλος πάντων απέμεινε ως τελευταίο. Από εκείνο το τελευταίο παίρνουν αυτοί και μετά παίρνουν από τους γονείς
παίρνουν από τα αδέρφια, παίρνουν και από αυτό το πτώμα του ανθρώπου και το αναλύουν με αυτό το σύστημα το οποίο ονομάζεται DNA. Είναι κρυπτογραφικά αυτά γράμματα τα οποία πώς τα ερμηνεύουν ούτε γνωρίζομαι. Και σου λέγει όντως αυτός που είναι εκεί είναι αυτός ο οποίος ζητούμενο ότι απέθανε, ότι τον εφώνευσαν, ότι τον πέταξαν, ότι έλειωσε μέσα στα βουνά. Και όλο αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο θα είναι πάνω σε αυτή την κάρτα την οποία θα κρατάσεις στο χέρι σου. Θα υπάρχει το λευκοκύτταρο του αντιγόνου του οφθαλμού του ανθρώπου, του κάθε ενός ανθρώπου. Θα χρησιμοποιείται μια ηλεκτρονική κάμερα σε τύπον στυλό. Τόσο μικρό θα είναι, μια ηλεκτρονική κάμερα. Θα προσκληθεί ολόκληρος ο κόσμος να παρουσιαστεί στο κέντρο αυτό για να του δοθεί η έξυπνη αυτή κάρτα. Θα μπαίνεις μέσα σε αυτό το κέντρο, θα κάθεσαι εκεί, θα σου παίρνει όλα τα στοιχεία και μετά θα βγαίνεις από εκείνο με την έκδοση της νέας κάρτας ταυτότητος που θα ιδρυθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα σε προσκαλέσω να πάει εκεί και εσύ θα πεις δεν πηγαίνω. Αμέσως θα καταγραφείς ότι είσαι ενάντιος, λέγει, της νέας εποχής. Οπότε ενάντιος της νέας εποχής θα υποστείς όλα τα βάσανα μετά. Δήμευσης περιουσίας, μαρτύρια, συγκεντρώσεις σε στρατόπεδα και ούτω καθεξής. Όταν λέγαμε ότι θα υποφέρομαι στον καιρό του Αντιχρίστου, δεν ξέραμε με ποιο τρόπο θα υποφέρομαι. Να όμως τα οποία αποκαλύπτονται τώρα. Όλοι οι πολίτες θα διαταχθούν να παρουσιαστούν σε αυτά τα κέντρα και να προσφέρουν εθελοντικά τα σώματά τους εις τις κάμερες, ούτως ώστε η κάρτα ταυτότητα να μπορεί στιγμιαία να κατασκευαστεί και να εκδοθεί. Μόλις καθίσεις εκεί σε δευτερόλεπτο μέσα θα σου δίδει και την κάρτα για να φεύγεις. Και πάνω σε αυτή την κάρτα θα υπάρχουν όλα τα οποία σε αφορούν, εσέναν, ατομικώς, τον άνθρωπο. Τα μωρά που θα γεννιούνται στο μέλλον θα εισάγονται άμεσα στο σύστημα αυτό, όπου και αν γεννιούνται, σε όλα τα νοσοκομεία όλου του κόσμου και σε όλα τα μαιευτήρια όλου του κόσμου και εκτός αυτών των μαιευτηρίων. Δηλαδή, αν μια μητέρα γεννήσει στο σπίτι της, πάρει μια μαία εκεί στο σπίτι της και αυτή θα είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει αυτή την κάρτα στο μωρό μόλις γεννήθηκε. Αδερφοί μου, δεν θέλω να τρομοκρατήσετε, είμαι υποχρεωμένος να σας τα πω όλα. Δεν θα μας καταλάβει φόβος και τρόμος. Αν επιτρέψει ο Θεός να υποστούμε ό,τι θέλει εκείνος από ψηλά, εκείνο το οποίο θα έχουμε μόνον κατά νου είναι να μην αρνηθούμε το Χριστό μας. Ό,τι και αν μας κάνουν θα το κάνουν σε αυτό το κουφάρι. Αυτό το κουφάρι κάποια μέρα θα φύγει, δεν θα μείνει. Μείνε, λέγει, πιστός άχρη θανάτου και εγώ θα σε ανταμείψω, λέει. Αυτό υπέστη και ο Άγιος Γιώργιος. Πόσα βάσανα υπέστη και μας αξίωσε να κερβώνει να ερχόμεθα για να τον έχουμε ως παράδειγμα. Μας αξίωσε ο Άγιος Γιώργιος να είμεθα στο σπιτάκι του για να βλέπουμε τα μαρτύρια του που δεν αρνήθηκε όμως τον Χριστό. Έμεινε πιστός άχρη τέλους. Έδωκε το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. Αυτά θα έρθουν πάνω στην ανθρωπότητα, αδερφοί μου. Ήρθε ο Πανάγκαθος Θεός να με βγάλει ψεύτη, να μην είμαι κακός προφήτης, αλλά τα πράγματα οδηγούν μπροστά εκεί. Όσον και αν πούμε ότι ποιος ξέρει πότε θα έρθουν αυτά, μακάρι, αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα είναι μετά από εμάς αδέρφια μας είναι και εκείνοι. Είτε εμείς τα υποφέρουμε, είτε εκείνοι τα υποφέρουν, είναι αδέρφια δικά μας. Μπορεί να μην επιτρέψει ο Θεός στις ημέρες μας. Θα επιτρέψει στα παιδιά μας. Θα επιτρέψει στα εγγόνια μας. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Θα γίνουν όμως αυτά. Δεν μπορούν να παρέλθουν αυτά και να πούμε ότι δεν θα γίνουν. Θα γίνουν. Το είπε ο Θεός. Θα επιτρέψει στον διάβολο. Ήδη το επέτρεψε. Ήδη φωνάζει. Καυχάται. Έχω δικαιώματα. Είναι ο καιρός που έχω τα δικαιώματα, λέει.
Και όντως βλέπαμε πραγματικά τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο που περπατεί στον δρόμο σήμερα, να διαρωτώμεθα αν είναι στα λογικά του. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί αυτή τη στιγμή. Έγινε, όπως είπε, ένας επιφανής άντρας, για να το αναφέρουμε γι' αυτό το όνομά του, ο Θεός να τον αναπαύσει. Έγινε η Ελλάδα, λέγει, ένα τεράστιο φρονοκομείο. Τι θα κάνουμε? Ορισμένα λόγια τα λέμε για να αλλάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα η οποία επικάθεται επάνω μας αυτή τη στιγμή. Παγκόσμιο σύστημα ανθρωπίνου ελέγχου του θηρίου 666. Το Λούσιτ, Λούσιφερ, δαίμονας, αντίχριστος. Λούσιτ. Αυτό το Λούσιτ δεν είναι τίποτε άλλο, ημιμόνον η αρχική λέξη του αντιχρίστου, του θηρίου. Είναι ένα σύστημα επισημάνσεως όλων των ζωντανών υπάρξεων επάνω στην γη. Ζωντανών υπάρξεων. Όταν ομιλεί περί ζωντανών υπάρξεων, να έχουμε υπόψη μας ότι ό,τι κινείται πάνω στη γη θα το ελέγχει ο Αντίχριστος. Και τα ζώα και τους ανθρώπους, ό,τι κινείται. Είναι σχεδιασμένο ώστε να μην μπορεί κανείς να διαφύγει από τα πλοκάμια αυτού του συστήματος. Κανείς, λέγει, δεν μπορεί να διαφύγει. Η νέα εποχή, η νέα παγκόσμιος τάξης, οποιονδήποτε και να είναι αυτό το σύστημα, οι αντιρρησίες, αυτοί οι οποίοι θα πούν ότι δεν θέλουμε αυτή την κάρτα, θα ταξινομούνται ως εξής. Οποιοδήποτε άνθρωποι, όσοι και αν είναι, όταν διαμαρτύρονται ή αντιτίθενται στις ενεργείες αυτάς και στις ιδέες των εξύπνων αυτών οι οποίοι προσπαθούν να το εφαρμόσουν, να εφαρμόσουν μια παγκόσμια νέα τάξη, αυτή, λέγει, θα καταδιώκονται αμέσως. Η αντιτρομοκρατική νομοθεσία με το αντιεγκληματικό εκείνο νομοθέτημα είναι αυτά τα οποία ακριβώς θα δώσουν εις το εξής να υπόκεινται σε άμεση σύλληψη και φυλάκιση οποιοδήποτε προσώπου θεωρείται ύποπτον τρομοκρατίας. Αυτά τα άτομα θα θεωρούνται επικίνδυνα δια την εσωτερική ασφάλεια. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η σύλληψη ενός σεσημασμένου χριστιανού, ενός σεσημασμένου πατριώτου ή άλλου πολίτου, θα μπορεί να λάβει χώρα ανεξάρτητα αν αυτός έχει διαπράξει αδίκημα ή όχι. Από τη στιγμή κατά την οποία θα επισημάνουν ότι εσύ ή εγώ αντιτιθέμεθα σε αυτό το σύστημα, την ίδια στιγμή θα συλλαμβάνεται και θα φυλακίζεται. Διότι είναι, λέγει, καταστροφές της προόδου. Τα εγκλήματα της σκέψεως θα αποτελούν επαρκή αιτιολόγηση για την σύλληψη των διαφωνούντων εις την νέα παγκόσμια τάξη. Οι συλλήψεις των σταμπαρισμένων πλέον πολιτών θα αποκαλούνται κατ' εφημισμόν προληπτικές κρατήσεις. Η ιδιωτική περιουσία θα δημεύεται. Η προσωπική κατοικία, το ιδιωτικό σου αυτοκίνητο, το οποίο κάνεις τη δουλειά σου, η προσωπική τραπεζική λογαριασμή,
κινητή και ακίνητη περιουσία, θα κατάσχονται. Αυτό θα γίνεται με βάση ισχύοντος νόμου, ο οποίος θα εγκριθεί στο κοινοβούλιο από όλους αυτούς τους οποίους ψηφίζομαι, ασχέτως ποιοι θα είναι. Θα γίνει τούτο. Ας είναι δεξιοί, ας είναι αριστεροί, ας είναι κεντρώοι, ας είναι κόκκινοι, ας είναι πράσινοι, ας είναι κίτρινοι, όποιος και να είναι επάνω στην θέση αυτή που θα κυβερνά τούτον τον κόσμο, θα γίνουν αυτά. Πότε θα γίνει? Αυτό το κρατά στα χέρια του εκείνος που κάθεται στο θρόνο. Όταν παραχωρήσει εκείνος θα γίνει. Όταν δει εκείνος ότι τώρα είναι ο καιρός που θα πληρώσουμε, είναι ο καιρός που θα τελειώσουν τα πάντα, τότε θα γίνουν όλα αυτά. Ως εδώ μας πήρε η ώρα. Ήρθε να μας αξιώσει ο Θεός, αδελφοί μου, μετανοημένους, να ζήσουμε στην αγκάλι του Θεού μας και να αξιωθούμε και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν. Και τιμώ με την τάση.